Καλώς όρισες στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 6 του σχολικού βιβλίου «Η ομορφιά δεν είναι το παν», στις λεξιλογικές ασκήσεις και πάμε να κάνουμε την άσκηση 2 που βρίσκεται στη σελίδα 47. Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη από το λεξιλογικό πίνακα. Καθότι δεν μπορούμε να προβάλλουμε εδώ στη διαφάνειά μας το λεξιλογικό πίνακα, μπορούμε να εργαστούμε ως εξής. Εσύ που τώρα ακούς την άσκηση, μπορείς να ανοίξεις το βιβλίο σου στην σελίδα 47 που είναι η άσκηση και παράλληλα να κοιτάς τον λεξιλογικό πίνακα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Επιλέγοντας λοιπόν την κατάλληλη λέξη από το λεξιλογικό πίνακα, αλλά μόνο από τον πίνακα, θα συμπληρώσουμε τα κενά της άσκησής μας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την άσκηση και να συμπληρώσουμε τις λεξούλες που πρέπει. Βάλε τα του κρασιού και πάρε αυτά του ούζου από το τραπέζι. Τα ποτήρια. Το νερό της βρύσης είναι ή είναι καλύτερο να πίνουμε εμφιαλωμένο. Εδώ θέλει να πει αν μπορούμε να το πιούμε. Λέμε είναι πόσιμο το νερό. Πολλές φορές πάμε διακοπές σε ένα νησί, σε ένα χωριό και επειδή δεν ξέρουμε αν το νερό πίνεται, ρωτάμε είναι πόσιμο ή πρέπει να αγοράσουμε εμφιαλωμένο. Θα κάνω εγώ την στην υγεία των νεονύμφων. Τι λέμε, ας κάνουμε λοιπόν μία πρόποση. Σηκώνουμε δηλαδή το ποτήρι μας ψηλά και παράλληλα κάνουμε μία ευχή. Χθες το βράδυ γύρισε σπίτι, θέλει να πει μεθυσμένος, πώς αλλιώς το λέμε, πιωμένος. Είχε μεγάλη στεναχώρια και προσπάθησε να βρει παρέα στο ποτό. Αλλά βέβαια ήταν για λύπηση. Σε αρκετές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών ισχύει για νέους κάτω των 18 ετών. Τι σημαίνει, ισχύει ότι δεν πρέπει να πίνουν. Πώς το λέμε αυτό, ποτοαπαγόρευση. Για να δούμε, χώρισε. Τέλος, ο τομέας κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει διεθνές επιστημονικό με θέμα την αρχαία ελληνική λυρική ποίηση. Πώς το λέμε, συμπόσιο. Άρα λοιπόν, η άσκηση 2 ολοκληρώθηκε, συμπληρώσαμε τα κενά με λεξούλες που πήραμε μόνο από το λεξιλογικό μας πίνακα, ο οποίος ποιο ρήμα εξέταζε, το ρήμα πίνω. Βλέπουμε ότι όλες οι λεξούλες, ποτήρι, πόσιμο, πιωμένο, συμπόσιο, προέρχονται, παράγονται από το ρηματάκι πίνω. Καλή συνέχεια στη μελέτη, ευχαριστούμε.